επιτέλους ήρθε η ώρα, γιατί από το καλοκαίρι γράφεται ότι φέτος θα ήταν στο θέατρο. Ναι. Ήρθε η ώρα να είναι του χρόνου τελικά στο θέατρο και συγκεκριμένα στο θέατρο Βέμπο. Θα δείτε για ποια παράσταση και με ποιους συντελεστές. Είναι και φέτος στο θέατρο. Τι εννοούσαμε αυτό. Όχι, θα συνεχίσει την πορεία. Αυτό συνεχίσει κανονικά και θα είναι και του χρόνου. Μάλιστα. Αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά, μεταξύ άλλων φυσικά. Γιατί είμαστε έτοιμοι εδώ ναι, να ρωτήσουμε. Κατερίνα μου, καλώς ήρθες στο Star. Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Star. Η αλήθεια, όχι. Καλώς να σε βρούμε. Ήρθε. Το Δήμο 13, θα το δείτε. Κατερίνα το λέει, παιδιά. Από την Κατερίνα τα μαθαίνουμε αυτό το κανάλι εμεί. Κατερίνα, Κατερινάκι. Είσαι τη ζωή στα αεράκι. Είδες πόσο κούκου είμαστε στη φόλια των κούκου. Σας έχω παρακολουθήσει, γνωρίζω. Καταρχάς έχετε την κούκου φίλη μου, κολλητή μου, Ασημπίλιου, που είναι βαθιά κούκου, δεν δείχνει. Είναι. Αλλά υπάρχει βάθος κούκου. Διάβαζες παιδικά βιβλία. Ναι. Θα διαβάζεις και στο μέλλον παιδικά βιβλία κάπου. Αν θέλει, π.χ. η Κατερίνα, η Καραβάτου, ένα ρεπό, ρε παιδί, να βγει. Με τις φίλες της να αισθανθεί λίγο Κάρι Μπράτσο. Να μου πει, Κατερίνα, έρχεσαι να βαστίξεις λίγο εδώ τα γρίμια. Και να έρθω να φυγηθώ. Εννοείς αν θα διαβάσω δικά μου. Ναι. Αν έρθει στο μέλλον, μακάρι. Θα ήθελα λίγο και την αίσθηση αυτή του βιβλίου στο παιδί. Και δει το παιδί μου αν έρθει στο μέλλον. Το φιλτράρεις, το σκέφτεσαι. Δεν είναι ρε εσύ ένα φίλτρο και μία σκέψη το παιδί. Είναι κάτι που είτε έρχεται είτε όχι. Σίγουρα σε γυναίκες της δικής μου ηλικίας είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω. Είναι να σου κάτσει. Γιατί δεν είμαστε παιδούλες. Σαφώς εγώ τα λατρεύω. Δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι ένας ανολοκλήρωτος άνθρωπος ή δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μ' αρέσει η καθημερινότητά μου. Αν έρχονται και ένα παιδί, με τα χαράς. Ναι, τα αγαπώ πάρα πολύ. Ηθοποιία ή τηλεόραση. Ιδανικά θα ήθελα να τα συνδυάσω και τα δύο. Να την πω και την είδηση. Του χρόνου σίγουρα θέατρο. Με ρέπ από Παθανασίου. Μου φαίνεται λίγο σουρεάλ που το ανακοινώνω αυτό το πράγμα γιατί είναι όνειρο. Μακρικοστέι και Κοντογιώργηδες, στο θέατρο Βέμπο. Και ο Θεός βοηθάς, το λέω και αγχώνομαι, ρε. Θα κάνω και μαθήματα, έχω ήδη δηλαδή συνεννοηθεί για μαθήματα, για σεμινάρια. Αλλά το ένα δεν μπλοκάρει το άλλο, όπως βλέπεις. Πολλοί ταλαντούχοι ηθοποιοί είναι και πολλοί ταλαντούχοι παρουσιαστές. Κρατέρα, καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Και πολλοί παρουσιαστές μπορούν να είναι αντίστοιχα ταλαντούχοι ηθοποιοί. Δεν βάζω τον εαυτό μου ακόμα μέσα, δεν με έχετε δει, μπορεί να είμαι και για γιαούρτι. Και ενδεχομένως τηλεοπτικό πλατό. Και ενδεχομένως τηλεοπτικό πλατό. Για μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Μου είχε γίνει μια πρόταση για το πρωινό του Σταρ. Χίλια συγγνώμη. Πότε ρε παιδιά, πείτε κάτι. Κοίτα, εγώ θα σου πω το πιο απλό. Ότι ό,τι και να γίνει, εμείς θα μαθαίνουμε από τον αέρα αυτής της εκπομπής. Δηλαδή, μάθαμε από τη Βίκυ Καγιά ότι του χρόνου το Shopping Star θα είναι στο Star κτλ. Μια χαρά, το μάθαμε πριν γραφτεί. Για την Κατέρινα κάτι είχε πάει να γραφτεί μια περίοδο. Κάτι είχαμε συζητήσει κι εμείς, επειδή δεν ήταν ξεκάθαρες πληροφορίες, αλλά αφού το λέει το Κατερινά, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εγώ καλοδεχούμενη να πω. Με χαρά. Ενημερώνεται το Στέφανο, γιατί βλέπετε. Έχει παράπονα εδώ. Κάνετε πράγματα χωρίς να πείτε στο Στέφανο. Τι είναι αυτά. Αυτό είναι πολύ χαρούμενο πάντως. Δεν είναι ακριβώς βέβαια έτσι. Είναι ότι δεν τα επιβεβαιώνουν στο Στέφανο. Τελεία.